Πάγωσαν όσοι βρίσκονταν το πρωί στην πλατεία Συντάγματο κοντά στο σημείο όπου ο 77 77χρονός συνταξιούχος φαρμακοποιός έβαζε τέλο στη ζωή του με μια σφαίρα. Στο σημείωμα που βρέθηκε πάνω του μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα ανέφερε. Η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου εκμυδένισε κυριολεκτικά τη δυνατότητα επιβίωσή μου που στηριζόταν σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 χρόνια εγώ μόνο, χωρίς ενίσχυση κράτου, πλήρωνα για αυτή. Επειδή έχω μια ηλικία που δεν μου δίνει την ατομική δυνατότητα δυναμική αντίδραση, Χωρίς βέβαια να αποκλείω αν ένας Έλληνας έπαιρνε το Καλάσνικοφ, ο δεύτερος θα ήμουν εγώ, δεν βρίσκω άλλη λύση από ένα αξιοπρεπέ τέλος πριν αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια για τη διατροφή μου. «Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλατεία συντάγματος θα κρεμάσουν ανάποδα του εθνικούς προδότες όπως έκαναν το 1945 οι Ιταλοί στον Μουσολίνη».